Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μετά από 4 χρόνια είναι γεγονός, διαμώνουμε ξανά εδώ πέρα. Λόγω των συνθήκων που όλοι γνωρίζουμε τα 4-7 χρόνια, δεν κάναμε εκδηλώσεις. Να καλωσορίσω πρώτα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συνόμου Ελλάδων που ήρθε από το χωριό σήμερα για να είναι εγώ και όλους όσους ήρθαν μαζί και όλους τους χωριούς που στηρίζουν σήμερα την ημέρα εδώ. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε ο πρόεδρος του Περσού και συνεχίζουμε. Καλησπέρα σας, καλώς ανταμώσαμε. Άλλη μια χρονιά που μπορέσαμε και εμείς να έρθουμε οργανωμένα από το χωριό για να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιδιών. Κλείνουμε σχεδόν 10 χρόνια τα παιδιά από την Αδελφότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδων που είμαστε σε άριστη συνεργασία, αδελφοποιημένοι με όλη την έννοια της λέξης. Μας βοήθησαν πολύ τα πρώτα χρόνια που ήταν δύσκολα για μας όταν αναλάβαμε οικονομικά ο Σύλλογος πριν ήταν έτοιμος να διεληθεί. Αναλάβαμε, μας βοήθησαν τα παιδιά πάρα πολύ. Και τώρα με τον τρόπο μας και εμείς προσπαθούμε να τα αποδώσουμε αυτή τη βοήθεια και με τη στήριξη. Και θέλω να τους πω πολλά συγχαρητήρια. Πρώτον για την εφημερίδα που είναι κάτι με μεγαλύτερη απέτηση από όλα, από κάθε δήλωση που μπορεί να κάνει κάποιος. Και για την Τράπεζα Αίματος που είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και όσοι μπορούμε να βοηθάμε, αχρίαστο να είναι, αλλά το αίμα, μια τράπεζα αίματος όπως διατηρεί αυτή τη στιγμή η αδερφότητα σελαδιτών, από πιο ισχυρές, αχρίαστο να είναι, καλό είναι όμως να υπάρχει και να βοηθάμε έστω και μια φορά το εξάμεινο όσοι μπορούν. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε καλά, καλώς ανταμώσαμε, να ανταμώνουμε, το λέω πάντα, να το ξαναπώ, να ανταμώνουμε μόνο σε γλέντια και χαρές και θέλω ένα χειροκρότημα για τα παιδιά για την προσπάθεια αυτή που κάνουν και στηρίζουν και μας ενώνουν πάντα. Ευχαριστούμε, Ιλία. Σας ευχαριστούμε όλους. Για μας ήταν μια δύσκολη απόφαση να κάνουμε σήμερα την δήλωση εδώ πέρα. Δεν βρίσκαμε ημερομηνία, ήταν μόνο η Κυριακή της αποκριάς. Εμείς παρά τις αδείξιες συνθήκες είμαστε εδώ και είστε εδώ βασικά και μας στηρίζετε και συνεχίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πετάξω κι εγώ ένα καρφί γιατί το συνηθίζω. Αν ήταν προεκλογικά δεν θα χωράγαμε. Προεκλογικά δεν χωράγαμε, τώρα δεν βλέπω κανέναν εδώ. Δεν πειράζει. Τηλεφωνικά μας πήρε σήμερα το πρωί ο επικεφαλής παράταξης από το χωριό μας και δημοτικός σύμβουλος ο Ηλίας Σαμπρίκης, χαιρέτησε την εκδήλωσή μας, ευχήθηκε καλή επιτυχία. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση στην αδερφότητα, γιατί τώρα πριν 4 χρόνια βγάζαμε μόνο την εφημερίδα, κάναμε μια αιμοδοσία και με διεκεί. Τώρα δεν θέλουμε να κουράσουμε, γιατί σήμερα ήταν δύσκολη ημέρα, πήγε στην βροχή, ο κόσμος καθυστέρησε να έρθει. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην κοπή της πίτας και θα ήταν τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο να κόψει την πίτα. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη της αδελφότητας και χρόνια στο Συμβούλιο αντιπρόεδρος, ο Σπύρος Σαμπρίκης, ο δάσκαλος. Αγαπητοί συμφοριανοί, φίλες και φίλοι της αδελφότητας του χωριού μας των Σελάδων, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και οι δύο πρόεδροι, πράγματι είχαμε αρκετό καιρό να ξαναβρεθούμε. Για μας ιδιαίτερα που ζούμε σε μια πόλη τόσο μεγάλη όσο είναι η Αθήνα και δεν βλεπόμαστε τακτικά, αυτό το αντάμωμα μας δίνει πραγματικά μια δύναμη ούτως ώστε να προχωρήσουμε και σε άλλες εκδηλώσεις και πρέπει να το κάνουμε. Θα ήθελα από την πλευρά μου, πριν προχωρήσω κι εγώ και δεν θέλω να μακρυλογήσω, θα ήθελα κι εγώ να δώσω συγχαρητήρια τόσο στον πρόεδρο και στον Διοικητικό Συμβούλιο της αδελφότητας του χωριού μας. Όσο και στον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Περσού στο χωριό μας, που πραγματικά και αυτό αγωνίστηκε για να έρθουν αρκετοί συμπατριώτες και να παραβρίσκονται σήμερα σε αυτή την εκδήλωση την οποία κάνουμε. Επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, όπως είδα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει, είναι διτό, περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι η κοπή της πίτας και η δεύτερη είναι η διασκέδαση η οποία θα επακολουθήσει. Προχωρούμε λοιπόν στην κοπή της πίτας, αφού ευχηθούμε σε όλους και στον καθένα χωριστά υγεία, χαρά, ευτυχία και ό,τι άλλο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί στη χρονιά αυτή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και χαρά. Αναφέρεται το Χριστό, το δεύτερο στην Παναγία, το τρίτο στην αδελφότητα του χωριού μας, την οποία ευχόμαστε πραγματικά να είναι τόσο δυνατή και πραγματικά πάντα το επαναλαμβάνω. Πάντα για μας το αντάμωμα είναι το κάτι άλλο. Σε αυτή την πόλη βρισκόμαστε. Και το άλλο κομμάτι είναι στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας, τον Χρυσό. Και πάλι σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, χαρά και ό,τι επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Και καλή διασκέδαση. Και μάλιστα διασκέδαση όπως ξέρουν οι Σελλαδίτες να κάνουν. Ναι. Εμείς ξέρουμε να κάνουμε. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Για μας είναι τιμή να βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι μαζί μας. Όπως επίσης και ο επί 20 χρόνια πρόεδρος της αδελφότητας, ο Γιάννης Μαβέλας, είναι μαζί μας, είναι και εδώ από το χωριό. Επίσης, σήμερα δεν είναι και από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Ελλάδας εδώ πέρα εκπρόσωποι, είναι ο πατέρας μου Γιάννης Χριστοκώστας και ο Θανάσης Αθανασίου, ο οποίος είναι την προστασία της, είναι και στο Περσό και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε πάντα να ανταμώνουμε σε χαρές και γλέντια, σε τίποτα άλλο, γιατί η αδελφότητα, όπως όλοι γνωρίζετε, βίωσε μια μεγάλη απώλεια πέρυσι. Χάσαμε τον γραμματέα της αδελφότητας, τον Γιάννη του Κωνσταντόπουλο, 37 χρονών. Τώρα δεν θα πούμε κάτι άλλο, αλλά όπως θα έλεγε ο Γιάννης, αν ζούσε, πάμε να πιούμε καμιά μπύρα και να περάσουμε καλά. Και ελπίζουμε ότι κάπου θα μας βλέπουμε. Πάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα κουτιά, τα κομμάτια τη Βασιλόπουλου θα συγκεραστούν στα τραπέζια και έχουν 6 φλουριά. 7 φλουριά. Το ένα είναι λαχυπηρή δωροεπιταγή από το Σκλαβενίτη, 2 δώρα από την Ελυσίδα Σπορμάρκετ Γαλαξίας. Είναι ένα τραπέζι από το Ναβένα το Παράδεισο στην Πετρούπολη. Είναι τρίμερη την εκτέλεση στην Ευκάδα Βίλα Στάθη, του Κοριανού μας του Στάθη Οικονόμου. Και είναι και από τη Μαρία, του Παντοδήμου, που έχει το κομμωτήριο στο Εργάλαιο, μας έχει δώσει 2 ανδρικά προϊόντα και μια περιποίηση μαλλιών. Ευχαριστούμε Μαρία που είσαι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, τώρα ο σκοπός μας είναι να φύγουμε από εδώ πέρα χαρά Δευτέρα. Εκεί στο 26, δεν ξεχνιόμαστε, τρίτη πρωί. Αργία. Όχι αργία, φεύγουμε. Λοιπόν, θέλουμε να
φύγουμε από εδώ μετά Δευτέρα, ξεκινάει το Γκρέντι. Θα ξεκινήσουμε να χορέψουμε λίγο το συμβούλιο. Η πίστα είναι ενέφερη για όλο τον κόσμο. Η ορχήστρα μας θα φροντίσει γι' αυτό. Τώρα εδώ το δικό μας το παιδί, ο Βαγγέλης ο Παντιώρας. Εντάξει, ο Βαγγέλης λέει ότι είναι από το Μελίδι, αλλά εντάξει. Ο Πέτρος, ο Πανάγος, ο Πουάρτα, η Φυσούλα, ο Παντιώρα, και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Γιάννης, ο Τουνάσκης και ο Νίκος. Καλή διασκέδαση σε όλους.